Κύριε Δημάτο, καλό σας βράδυ. Κυριάκο, καλησπέρα. Τώρα αυτό είναι ερώτηση για τους ανθρώπους ΣΑΕΚ. Η απάντηση δική μου, η εύκολη, η πρόχειρη, είναι γιατί στην Ελλάδα υπάρχει το, ξέρεις, το έλα μωρέ τώρα. Σιγά, τι θα κάνουνε. Θα τα βρούμε. Κάπως έτσι, δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση. Αυτό βέβαια δυσχέραινε, αυτό βέβαια δυσχέραινε τη θέση της ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα όπως και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που έχουν δώσει κατά το παρελθόν δικαιώματα στην UEFA. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ελληνική ομάδα η οποία έχασε έξοδο στην Ευρώπη με βάση το προηγούμενο σύστημα του licensing. Ήταν ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι πολλές οι ομάδες που δεν έχουν πάρει αδειοδότηση. Η ΑΕΚ είχε ταλαιπωρηθεί το 2004. Όταν εγώ μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα της UEFA, τον Τζιάννη Φαντίνο, πριν από δύο εβδομάδες για το θέμα των ελληνικών ομάδων, την ΑΕΚ και το 2004 τη θυμήθηκε αμέσως. Όλα αυτά δημιουργούν μια εικόνα. Όλα αυτά βαρύνουν αρκετά την κατάσταση. Και μόνο να σκεφτούμε ότι φέτος στην Ευρώπη βγάλαμε πέντε ομάδες. Η μία αποκλείστηκε, άκουσα και πριν την είδηση την οποία αναφέρατε για το ΚΑΣ και τον Ολυμπιακό Βόλου. Η μία αποκλείστηκε λόγω διαφθοράς. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει αύριο και μακάρι να πάει καλά στο Europa. Και άλλες τρεις έχουν και οι τρεις κληθεί στην Πειθαρχική Επιτροπή του ΣΟΕΦΑ για παραβίαση των άρθρων του Financial Fair Play. Ποια κινδυνεύει, κύριε Δημάτο, περισσότερο, η ΑΕΚ? Η ΑΕΚ έχει το μεγαλύτερο κίνδυνο γιατί έχει μεγαλύτερο ποσό, πολύ μεγαλύτερο ποσό, ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Τώρα, την Πέμπτη είναι η οριστική απόφαση ή απλώς θα κατατεθούν τα υπομνήματα και θα αποφασίσει η UEFA προς τα τέλη του μήνα? Όχι. Είναι μέχρι την Πέμπτη η κατάθεση του υπομνήματος της ΑΕΚ και όσων επιχειρημάτων έχει να καταθέσει εναντίον της εισήγησης του Ελβετού επιθεωρητή της UEFA, και η ακροματική διαδικασία της υπόθεσης, την οποία ακόμα δεν ξέρουμε αν θα παραστεί η ΑΕΚ, αν θα χρειαστεί να έχουμε δηλαδή ακρόαση και της ΑΕΚ, της απόφασης είναι στις 23, είναι μια εβδομάδα μετά. Μαζί με τον Παναθηναϊκό, λοιπόν. Ακριβώς, οι ίδιες ημερομηνίες είναι. Μέχρι τις 16 και οι δύο πρέπει να στείλουν τα υπομνήματά τους και ό,τι στοιχεία θέλουν να στείλουν και στις 23 είναι η ακροματική διαδικασία. Η ΑΕΚ πρέπει να βρει περίπου 7 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός 2,5 είναι χοντρά, έτσι πως τα λέω? Του Παναθηναϊκού το 2,5 είναι όλο το ποσό για το οποίο έχει κληθεί σε απολογία. Της ΑΕΚ το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά δεν είναι ένας κανονισμός η εφαρμογή του οποίου σε αναγκάζει να πας στην εκδίκαση, στην Αρχική Επιτροπή με μια σακούλα, γιατί εντάξει υπάρχουν αυτά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εσύ τα έχεις αναλύσει περισσότερο, με μια σακούλα χρήματα και να πεις να τα τάφερα, καθάρισα και φεύγω. Είναι μια διαδικασία ενός κανονισμού με βάση τον οποίο θα πρέπει να αποδείξεις ότι αφενός μπορείς εμπράκτως να καλύψεις κάποιο μέρος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών σου και ότι έχεις ένα πλάνο ώστε να μην δημιουργήσεις συνεχώς ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αν διαβάσει κανείς το πόρισμα, το οποίο είναι αρκετά βαρύ και θα έλεγα δυσφημιστικό για μια ομάδα με την ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ, την εισήγηση την οποία έκανε ο Ελβετός επιθεωρητής της υπόθεσης, στην ουσία πέρα από τα στοιχεία της υπόθεσης, τι είχε εμφανίσει η ΑΕΚ, τι εμφανίστηκαν μετά και όλα τα σχετικά, σε τρία πράγματα πρέπει να μείνουμε. Το ένα είναι αυτό που λέει, ότι τέτοιες ομάδες δεν μπορούν να παίζουν στο Europa με βάση τον νέο κανονισμό, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας τους ανά πάσα στιγμή, οπότε μπορεί να πλήξουν το κύρος της διοργάνωσης. Το δεύτερο, ότι δημιουργούν, και αυτή είναι η ουσία του κανονισμού, ότι δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό όταν συμμετέχει μια ομάδα στα κύπελα Ευρώπης που δεν πληρώνει και είναι αθέμητος ανταγωνισμός σε σχέση με τις αντιπάλους της, οι οποίες πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Αν τελικά γίνει δεκτή η εισήγηση του Ελβετού πειθαρχικού επιθεωρητή και τιμωρηθεί η ΑΕΚ με αποκλεισμό ενός έτους για τα επόμενα τρία χρόνια, θα μπορέσει να παίξει στη Σούπερ Λίγκα ή του χρόνου με βάση τα κριτήρια αδειοδότησης που ήδη εγκρίθηκαν από την ΕΠΟ, δηλαδή αυτά τα αυστηρά κριτήρια αδειοδότησης της UEFA, θα παίζει στη Football League? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Νομικά η ΑΕΚ μπορεί να διεκδικεί την αδειοδότησή της για την επόμενη σεζόν για τη Super League. Γιατί έχει κληθεί σε απολογία όχι για την επόμενη σεζόν ή για την αδειοδότησή της που γράφουν πολλές φορές συνάδελφοι λανθασμένα ότι κρίνεται η αδειοδότηση της ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν τώρα το Φεβρουάριο. Η ΑΕΚ έχει κληθεί σε απολογία όπως κλήθηκε ήδη και πέρασε από αυτή τη διαδικασία ο ΠΑΟΚ για την αδειοδότηση της τρέχουσα σεζόν. Θεωρητικά λοιπόν η ΑΕΚ, ακόμα και αν τιμωρηθεί από την Ευρώπη για παραβίαση των όρων της αδειοδότησης φετινής σεζόν, μπορεί να προλάβει μέχρι τον Μάιο, οπότε θα καταθέσει τα χαρτιά της στην ΕΠΟ,
Αν έχει βεβαίως τακτοποιήσει κάποια πράγματα από αυτά για τα οποία κατηγορήθηκε, γιατί δεν είναι ότι τα χρέη σου ήταν για την περσινή χρονιά, αφού πέρασε η περσινή χρονιά, έφυγαν και τα χρέη ως διαμαγείας. Η ΑΕΚ δηλαδή μπορεί να έχει περισσότερο χρόνο να διεκδικήσει την αδειοδότησή της στην Επιτροπή της ΕΠΟ. Βεβαίως με ένα καθεστώς αρκετά μεγάλης καχυποψίας όταν έχει ήδη προηγηθεί μια τέτοια ποινή. Πάντως η ΑΕΚ έχει περιθώριο να ανατρέψει την κατάσταση, ακόμα εξαρτάται από εκείνη. Και αυτό προκύπτει, αν θέλει, Κυριάκο, ακόμα και από το πόρισμα του Ελβετού, ο οποίος στο τέλος, το τρίτο στοιχείο του, τι είναι αυτό που κατηγορεί την ΑΕΚ, ότι δεν έχει εμφανίσει μέχρι τώρα καμία προσπάθεια να βελτιώσει, καμία κίνηση να βελτιώσει την οικονομική της κατάσταση, ούτε καν προσπάθεια να αλλάξει τα πράγματα. Της δίνει δηλαδή αυτό το περιθώριο, το οποίο πλέον η ΑΕΚ πρέπει να το παρουσιάσει ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής της UEFA. Βεβαίως δεν αρκεί μόνο το πλάνο. Δεν αρκεί μόνο η όποια διαβεβαίωση ισχυρή ή όχι θα παράσχει η ΑΕΚ. Αυτό που είπες είναι γεγονός. Ότι πρέπει να δείξει και εμπράκτος ότι ένα ποσό από αυτά τα χρήματα από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της, τις overdue payables όπως σας αναφέρει ο κανονισμός του Financial Fair Play, μπορεί να τις καλύψει άμεσα. Όπως ο ΠΑΟΚ πήγε στην Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA, είχε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 8 εκατομμυρίων και τις 4 τις είχε καλύψει με το χαρτί της μεταγραφής του Βιερίνια, δείχνοντας αυτό το χαρτί της Wolfsburg, το επίσημο χαρτί, με τις δόσεις των 3,5-4 εκατομμυρίων. Και πρέπει τώρα να καλύψει και τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ έχει παρουσιάσει ένα πλάνο, σύμφωνα με το οποίο τον Ιούνιο αυτές οι υποχρεώσεις του θα έχουν μηδενιστεί. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ότι έχει... Αν δεν τις μηδενίσει λοιπόν τον Ιούνιο, θα τον ξανακαλέσει. Ακριβώς. Και δεν είναι ότι θα τον ξανακαλέσει, είναι ότι ο ΠΑΟΚ τελεί υποτιμωρία απλώς με αναστολή. Οπότε μπορεί κάλλιστα να έχουμε άρση αυτής της αναστολής. Ένα χρόνο τιμωρία εκτός Ευρώπης, αλλά με αναστολή. Ακριβώς. Η διαδικασία του Financial Fair Play δεν είναι τίποτα περισσότερο από ό,τι είχαν μέχρι τώρα οι ομάδες μας σαν προϋπόθεση για να παίζουν στην Ευρώπη. Ο κανονισμός υπήρχε του licensing ότι για να παίξει τα κύπελα Ευρώπης, όπως και να πάρει την άδεια, θεωρητικά τουλάχιστον, γιατί οι ομάδες μας βλέπουν την ευκολία θέλουν τις αυστηρές προϋποθέσεις της UEFA. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα για μένα. Ξέρετε, και εγώ δεν το έχω καταλάβει. Πάντως η ΑΕΚ μειοψήφισε, όπως και ο Άρης και ο Όφη, αν δεν κάνω λάθος, για τα αυστηρά κριτήρια. Το ερώτημα είναι άλλο. Πώς θα ανταποκριθούν οι υπόλοιπες ομάδες στα τόσο αυστηρά κριτήρια αδειοδότησης, τα οποία υπερψήφισαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Super League. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Γιατί η ΑΕΚ, το έθεσα στην αρχή της εκπομπής, αλλά είναι κρίσιμο. Πώς η ΑΕΚ πήρε άδεια να παίξει στην Ευρώπη, αφού τώρα η UEFA κρίνει πως δεν θα έπρεπε να παίξει, και τελικώς, αφού τα κριτήρια αδειοδότησης ήταν ακριβώς τα ίδια, πώς η ΑΕΚ έπαιξε στη Super League φέτος. Κυριάκο, θα σου πω αυτό θεωρητικά πώς εξηγείται, με βάση τουλάχιστον το επίσημο έγγραφο της εισήγησης του πειθαρχικού επιθεωρητή της UEFA. Εκείνος αναφέρει ότι στην ΕΠΟ και στη συνέχεια στην UEFA στις 30 Ιουνίου η ΑΕΚ είχε αναφέρει εκείνο το χρονικό διάστημα ότι είχε ένα ποσό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μόλις ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η UEFA δεν ενεργεί ελέγχους αυτεπάγγελτους, στηρίζεται στην καλή πίστη και στα στοιχεία τα οποία παρέχουν οι ομάδες. Εκτός βεβαίως αν μια ομάδα αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα. Οπότε Άρα λοιπόν η ΑΕΚ δεν είπε την αλήθεια στην UEFA, αυτό λέτε. Πρόσεξε. Ακριβώς. Η ΑΕΚ λοιπόν εμφανίζεται μετά, γιατί η UEFA και αυτό το ποσό δεν τον θεωρεί ότι εντάξει τώρα 2 εκατομμύρια δεν τρέχει τίποτα. Λέει λοιπόν η UEFA τον Σεπτέμβριο ότι επειδή είχατε αυτό το πρόβλημα τον Ιούνιο, πρέπει να μας πείτε αν το καλύψατε για να συνεχίζετε να παίζετε. Ναι. Και η ΑΕΚ εμφανίζεται στις 17 Οκτωβρίου από τα 2% οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και 120.000 οι ομάδες, εν πάση περιπτώσει για να μην κουράζουμε με νούμερα, εμφανίζεται με 300.000 να χρωστάει οι ομάδες και με 7,5 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν είπε την αλήθεια, αλλά δεν έκανε και τίποτε για να ανατρέψει την κατάσταση έναντι της UEFA. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την πολιτική της δίκης Σαδαμίδη. Τι έκανε ο κύριος Σαδαμίδης εκεί? Φόρτωνε και όταν ήρθε το δύσκολο σηκώθηκε και έφυγε. Διαβεβαίωνε ότι η ΑΕΚ είναι σε καλή κατάσταση και ότι μειώνει το μπάτζετ της. Έτσι έλεγε, ναι. Έτσι έλεγε. Αυτό έκανε. Ναι. Αυτό έκανε. Και μάλλον κοροϊδεύε και τον εαυτό του. Την UEFA σίγουρα. Να σου πω κάτι, Κυριάκο, όχι πως θέλω να απαλλάξω τον όποιο Αδαμίδη, γιατί έτσι, λειτουργούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο των ευθυνών του. Απλώς λειτουργεί το ποδόσφαιρό μας. Με ποια έννοια το λέω? Ο Χ. Αδαμίδης, ας πούμε ο συγκεκριμένος Αδαμίδης τώρα στην περίπτωση της ΑΕΚ, ξεκινάει τη σεζόν, το βλέπει το αδιέξοδο, αλλά οι ομάδες, ότι κάτι θα γίνει.
Κάποια λεφτά θα μου βάλουν οι μέτοχοι. Δεν θα με αφήσουν έτσι. Κάποια χρήματα θα μπουν. Με αυτή την αναμονή και την προσδοκία χρημάτων έχουν μάθει οι ελληνικές ομάδες να πορεύονται. Και όταν αυτή η αναμονή και η προσδοκία τελειώνει, πλέον θα έχουν πρόβλημα. Διότι αυτή είναι η διαφορά που έλεγα πριν για να την καταθέσω. Ο κανονισμός των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων υπήρχε από το ΛΑΣ και τη ΣΟΕΦ από το 2004. Ποια είναι η διαφορά του Financial Fair Play? Ότι πλέον ενώ οι ομάδες είχαν την υποχρέωση να τα κουκουλώσουν, να τα φτιάξουν κάπως όπως η ΑΕΚ, μία χρονική στιγμή, δηλαδή Μάιο, Ιούνιο για την UEFA, για να πάρουν την άδεια και για την Ευρώπη. Μάλλον την άδεια την έπαιρναν από την Ομοσπονδία του, ούτως ή άλλως για την Ευρώπη. Τώρα υπάρχει το καθεστώς επιτήρησης, ειδικά για τις ομάδες που έχουν εμφανίσει προβλήματα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Η UEFA δηλαδή μπορεί μήνα-μήνα να ρωτάει με αυτό τι κάνατε, πληρώσατε εκεί που τελειώσανε τα ψέματα γενικά. Τελειώσανε τα ψέματα. Είναι μια διαδικασία. Και πλέον είναι διαδικασία αδούνου του, την οποία θα την νιώσει πρώτη η ΑΕΚ και πολύ φοβάμαι ότι είναι πολύ δύσκολο να αποφύγει την τιμωρία, τουλάχιστον αυτή την πρώτη τιμωρία του ενός έτους. Μακάρι να την αποφύγει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή η ευκαιρία. Θεωρητικά, Κυριάκο, η ΑΕΚ έχει χρόνο, αν όχι ας πούμε μέχρι τις 23 του μηνός, αν πούμε ότι δεν έχει προλάβει, που υπάρχει κινητικότητα αρκετή, γεγονός είναι αυτό και πρωταδιακά μπορώ να το αναφέρω από τους μετόχους της, αλλά με δεδομένο ότι στη συνέχεια έχει την έφεση, αν πούμε στο ομιγέννητο που θα επιβεβαιωθεί η τιμωρία. Yeah. Στη συνέχεια υπάρχει διαδικασία, μπορεί να προσβάλλει την τιμωρία της και στο ΚΑΣ. Αυτό το διάστημα μπορεί να της δώσει τον χρόνο να κάνει κάποιες κινήσεις και η ΑΕΚ που ποντάρει. Ότι το νόημα του συγκεκριμένου κανονισμού δεν είναι να τιμωρήσει την ΑΕΚ, την Σαχτάρ, τον ΠΑΟΚ ή οποιαδήποτε ομάδα. Είναι να τις αναγκάσει να πληρώσουν. Οπότε όταν η ΑΕΚ τρέξει, μαζέψει, κινηθεί πραγματικά για να καλύψει μέρος των υποχρεώσεων, ο νομοθέτης εκτιμά το εξής. Ότι ο κανονισμός μου έπιασε τόπο. Γιατί χρήματα που ενδεχομένως δεν θα τα έδιναν ποτέ, αναγκάστηκα να τα δώσω. Ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικός ο συνάδελφος, ο Ανδρέας Δημάτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και βέβαια θα έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση, όμως αμέσως μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.